Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, τη λέγαν Κυριακή, δεν έψαχνε ταξί, του κράτους η ευθύνη δολοφονική. Το σύνθημα που επέλεξε η ΚΝΕ για τη σημερινή εκδήλωση, το σύνθημα που απλώθηκε στη μεγάλη νεανική διαδήλωση στο Σύνταγμα λίγες μέρες πριν, εκφράζει την οργή, την αγανάκτηση που νιώθει η νεολαία, ο λαός, μπροστά σε μία ακόμα γυναικοκτονία. Της 28χρονης Κυριακής που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αργίων Αναργύρων. Την ώρα λοιπόν που το περιπολικό δεν είναι ταξί για να προστατεύσει τις γυναίκες από τη πολύμορφη βία όπως κοινικά είπε ο αστυνομικός, οι δυνάμεις καταστολής είναι πανταχού παρούσες. Τέσσερις δημιουργίες των ΜΑΤ φρουρούσαν την επόμενη μόλις μέρα το αστυνομικό τμήμα από την νεολαία και το λαό της περιοχής που διαδήλωνε στον τόπο του εγκλήματος, ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα του Συλλόγου Γυναικών της ΟΓΕ και άλλων μαζικών φορέων της γειτονιάς. Είναι παρούσες οι δυνάμεις καταστολής στους πληστηριασμούς των σπιτιών του λαού, εισβάλλοντας και πετώντας στο δρόμο ακόμα και άτομα με αναπηρία για να τα αρπάξουν τα κοράκια των αρπακτικών, των τραπεζών και των φαντς. Είναι παρούσες στα μπλόκα των φτωχών αγροτών που παλεύουν για την επιβίωσή τους. Είναι εκεί πολυάριθμες δυνάμεις καταστολής για να εισβάλλουν στα πανεπιστήμια, συλλαμβάνοντας τις φοιτήτριες και τους φοιτητές που παλεύουν για δημόσια και δωρεάν πανεπιστημιακή μόρφωση. Είναι άμεσες οι δυνάμεις καταστολής όταν πρόκειται να καταστήλουν το εργατικό λαϊκό κίνημα που οργανώνει κινητοποιήσεις στους χώρους δουλειάς, παλεύοντας για ζωή και δουλειά με δικαιώματα. Έτσι άμεσες είναι και οι αποφάσεις των δικαστηρίων που βγάζουν παράνομες τις απεργίες, που καταδικάζουν συνδικαλιστές για τη δράση τους, όπως έγινε λίγες μέρες πριν με τον πρόεδρο του συνδικάτου τύπου Χάρτου της Αττικής. Την ίδια ώρα, μια γυναίκα που υφίσταται βία, περνάει έναν γολγοθά κυριολεκτικά μέχρι την τελεσίδικη καταδίκη του δράστη, από τις πολυδάπανες και μακροχρόνιες νομικές διαδικασίες με κίνδυνο ακόμα και τη ζωή της, αν δεν την έχει χάσει ήδη. Αποδεικνύεται με τον πιο δραματικό τρόπο κάτι πιο βαθύ. Αυτό το κράτος, οι θεσμοί και οι μηχανισμοί του, είναι εχθρικοί απέναντι στο λαό, την νεολαία και τις ανάγκες τους. Είναι επιλεκτικά ανίκανοι να προστατεύσουν τη ζωή του λαού, αλλά άμεσα ικανή για την προστασία των συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων. Είναι πραγματικά πρόκληση η προσπάθεια της κυβέρνησης να παρουσιάσει ως δήθεν δίκτυα ασφάλειας για τις γυναίκες μέτρα όπως το panic button που αποδεικνύονται τραγικά ανεπαρκή για την προστασία τους. Την ίδια στιγμή προσπαθούν να κρύψουν κάτω από το χαλί το κύριο ζήτημα που παραμένει και διωγγώνεται, τις διαχρονικές ευθύνες τόσο της σημερινής όσο και των προηγούμενων κυβερνήσεων που αφήνουν τις γυναίκες χωρίς καμία νομική, ψυχολογική, κοινωνική στήριξη και προστασία με κρατική ευθύνη. Παρά τις αυξανόμενες ανάγκες, παραμένουν δραματικές οι ελλείψεις στο δίκτυο δομών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών. Σε ολόκληρη τη χώρα λειτουργούν μόλις 44 συμβουλευτικά κέντρα στο 13% των Δήμων και 20 μόλις ξενώνες φιλοξενίας. Στην Αττική, σε ολόκληρη την Αττική υπάρχουν μόνο 10 συμβουλευτικά κέντρα στους 8 από τους 66 Δήμους και 3 ξενώνες. Χωρίς βέβαια να συζητάμε για τον κικαιώνα που πρέπει να περάσει μια γυναίκα από ιατρικές εξετάσεις και άλλα για να μπορέσει να βρει πρόσβαση σε αυτούς τους ξενώνες, που μπορεί να, μια διαδικασία μπορεί να κρατήσει και μήνες που μπορεί να μην έχει καν μπροστά της για να προλάβει να αντιμετωπίσει τους κινδύνους που την απειλούν. Εκτός βέβαια από το μικρό αριθμό των δομών, κυριαρχεί η υποστελέχωση, αφού η χρηματοδότηση και η λειτουργία του δικτύου εξαρτάται από διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα με ημερομηνία λήξης, πηγαίνοντας από παράταση σε παράταση.
Το μεγαλύτερο μερίδιο της χρηματοδότησης διοχετεύεται κυρίως σε ένα αποσπασματικό και πολυδέδαλο δίκτυο ΜΚΟ αντί για κρατικές δημόσιες δομές. Η πλειοψηφία των εργαζομένων σε όλες αυτές τις δομές δουλεύουν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ακόμα και δεκαετίας, σε καθεστώς ομοιρίας, αφού η αναγκαία πρόσληψη και μονιμοποίηση όλου του αναγκαίου εξειδικευμένου προσωπικού δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ώρα που η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, φορτώνει στη γυναίκα την ευθύνη να σπάσει τη σιωπή της, δεν τους εξασφαλίζει όμως άμεσα επίγουσα φιλοξενία των ίδιων και των παιδιών τους για την ασφαλή απομάκρυνσή τους από το κακοποιητικό περιβάλλον. Την ίδια στιγμή, η εξασφάλιση μιας θέσης ξενών αφιλοξενίας μπορεί να πάρει και μήνες, κάτω από τις ελλείψεις στις δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ψυχικής υγείας, για τις προβλεπόμενες και απαιτούμενες εξετάσεις, για τις διαδικασίες ένταξης του ξενώνα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παρατείνεται η παραμονή της γυναίκας στο κακοποιητικό περιβάλλον με κίνδυνο την ίδια της τη ζωή. Βασική απάντηση στην εργασιακή ανασφάλεια που αποδεδειγμένα αποτελεί και το μεγαλύτερο εμπόδιο για να μπορέσει να ξεφύγει μια γυναίκα από μια βίαιη παθογόνα σχέση είναι η εξασφάλιση του δικαιώματός της στη μόνιμη σταθερή δουλειά με αξιοπρεπή μισθό, όχι στα διάφορα ολιγόμενα και κακοπληρωμένα προγράμματα κατάρτισης που παρουσιάζει το κράτος ως δίθεν λύση, καλύπτοντας όμως μόνο ένα ποσοστό των άνεργων γυναικών που απευθύνονται στα συμβουλευτικά κέντρα. Κάτω από την έλλειψη δημόσιου και δωρεάν κέντρου για τη θεραπεία του τραύματος, οι γυναίκες στερούνται ακόμα και τη δωρεάν ψυχολογική στήριξη για όσο καιρό χρειάζεται. Το ελάχιστο, λέμε εμείς, που θα έπρεπε να έχει μια γυναίκα μπροστά σε ένα τέτοιο κακοποιητικό περιβάλλον. Και βεβαίως, ακόμα περιμένουμε την κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο να απαντήσει στην ερώτηση που έχει καταθέσει το ΚΚΕ από τον περασμένο Νοέμβρη για όλα τα κενά και τις ελλείψεις που υπάρχουν στις αντίστοιχες δομές στην Αττική, για τις απλήρωτες εργαζόμενες και εργαζόμενους της γραμμής ΣΟΣ του 15900. Απλήρωτη στη γραμμή ΣΟΣ. Είναι τουλάχιστον αντιφατικό, αν όχι προκλητικά υποκριτικό, για το τι θεωρεί η κυβέρνηση ως μέτρα πρόληψης απέναντι σε ένα τόσο επικίνδυνο και εκτεταμένο φαινόμενο. Όπως βέβαια, καμιά απάντηση δεν έχουμε λάβει στο πολύ συγκεκριμένο αίτημα που έχουμε κατ' επανάληψη διατυπώσει ως κοινοβουλευτική ομάδα, ούτε εμείς ούτε και οι οικογένειες των θυμάτων των δολοφονημένων γυναικών που διεκδικούν το ίδιο αίτημα, για την ολόπλευρη οικονομική, νομική, συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη των παιδιών των δολοφονημένων γυναικών που μένουν πίσω. Μόνες οι οικογένειές τους, έχοντας υποστεί πρώτα και κύρια τη βαριά απώλεια των κοριτσιών τους, παλεύουν αβοήθητες να καλύψουν τις τεράστιες αυτές ανάγκες των παιδιών που μένουν πίσω, παλεύουν αβοήθητες σε ένα δύσκολο, χρονοβόρο και πολύ κοστοβόρο νομικό πλαίσιο. Αντί για αυτό, τόλμησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αντί δηλαδή για την ολόπλευρη στήριξη που ζητούν και οι ίδιες οι οικογένειες των δολοφονημένων κοριτσιών, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τόλμησε να παρουσιάσει και ως μεγάλη παραχώρηση τη δυνατότητα να προσλαμβάνεται ένα μέλος της οικογένειας στη σχολική καθαριότητα και μάλιστα ακόμα και αυτό με συμβάσεις με ημερομηνίες λήξης. Αυτός είναι ο εμπεγμός, αν όχι η υποκρισία της κυβέρνησης. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το κριτήριο της ευαισθησίας κάθε κυβέρνησης για το ζήτημα της βίας κατά των γυναικών προσδιορίζεται από τα λεγόμενα όρια της αντοχής της καπιταλιστικής οικονομίας. Γι' αυτό και κατά τη γνώμη μας είναι βολική η πολιτική αντιπαράθεση των ημερών μεταξύ της κυβέρνησης και των κομμάτων της Σοσιαλδημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Αριστεράς, που περιορίστηκε μόνο στο ζήτημα της νομικής αναγνώρισης της γυναικοκτονίας, πετώντας έξω από το κάδρο της συζήτησης αυτόν ακριβώς τον πυρήνα του προβλήματος.
τη διαχρονική εγκληματική πολιτική που όλοι τους υπηρετούν, που λογαριάζει ως κόστος για το κράτος και τους επιχειρηματικούς ομίλους τα αναγκαία μέτρα ολόπλευρης στήριξης των κακοποιημένων γυναικών, την αναγκαία πρόληψη πριν φτάσουμε στο έγκλημα, την αναγκαία στήριξη για να μπορέσει να υπάρξει δίκτυ προστασίας αυτών των γυναικών. Είναι χαρακτηριστικό ότι την οκταετία 2015-2023 η χρηματοδότηση των αντίστοιχων δομών του δικτύου ήταν λιγότερο από μόλις 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Την ίδια στιγμή μπορεί κανείς να αναλογιστεί και τη διαφορά που υπάρχει στις προτεραιότητες του αστικού κράτους, όταν με τη συνένεση όλων των άλλων κομμάτων η κυβέρνηση δίνει δισεκατομμύρια για τις πολεμικές δαπάνες του ΝΑΤΟ, όπως την αγορά του F-35, εμπλέκοντας βαθύτερα τη χώρα μας στους επικίνδυνους πολεμικούς σχεδιασμούς και τις επεμβάσεις των ΗΠΑ ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ίδιο και οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ζήτημα της βίας κατά των γυναικών, που όλοι βεβαίως τις επικαλούνται, όμως είναι μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης του. Γιατί η αγωνία τους αφορά στο κόστος που έχει η βία κατά των γυναικών στο αστικό κράτος και την καπιταλιστική οικονομία, υπολογίζοντας ότι αυτό φτάνει τα 290 δις ευρώ το χρόνο. Δηλαδή μετράνε σε ευρώ το πόσο κοστίζει η αναζήτηση υγειονομικής περίθαλψης, η αυξημένη χρήση της ποινικής δικαιοσύνης, οι υπηρεσίες προστασίας των κακοποιημένων γυναικών ή ακόμα και εγκαταλελειμμένων παιδιών. Κυρίως αυτό είναι που τους ανησυχεί, όπως κοινικά ομολογούν. Αυτό που τους ανησυχεί είναι ότι απειλούνται τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων από τις αναγκαστικές μέρες απουσίας των εργαζόμενων γυναικών, τις συνεχές εναλλαγές στο προσωπικό, ιδιαίτερα τη μειωμένη απόδοση, όπως λένε, στην παραγωγικότητα των γυναικών που αντιμετωπίζουν το αποτρόπαιο φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας. Αυτές τις κοινικές παραδοχές και προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις αποσιωπούν επιμελώς οι διάφοροι ευρωλάγνοι που φιλοτεχνούν το ευαίσθητο δίθεν προσωπείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, για το ΚΚΕ είναι τουλάχιστον αυτονόητη απέτηση να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες, να αποδοθούν όλες οι ευθύνες του στιγερού αυτού εγκλήματος, ενός ακόμα στιγερού εγκλήματος, που στέρισε άδικα και βία τη ζωή της Κυριακής, ενός ακόμα νέου κοριτσιού. Βεβαίως και είναι απέτηση να αυστηροποιηθεί το ποινικό πλαίσιο και κυρίως η ποινική μεταχείριση των εγκλημάτων βίας κατά των γυναικών με βάση το κίνητρο του δράστη. Γνωρίζουμε όμως ότι από μόνη της αυτή η αυστηροποίηση των ποινών δεν αρκεί για να αφοπλίσει το χέρι του δράστη. Γι' αυτό και το ΚΚΕ συνεχίζει, δίνει και θα δίνει όλες του τις δυνάμεις για να φουντώσει ο αγώνας σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χώρο σπουδών, απέναντι στους οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες που διαμορφώνουν τους δράστες τέρατα και αφήνουν τις γυναίκες απροστάτευτες και ανασφαλείς. Θα συνεχίσουμε το ΚΚΕ Κυκνέ να δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για να δυναμώσει το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων, του εχθρικού για το λαό αστικού κράτους, που βάζει τιμοκατάλογο ακόμα και στην ανθρώπινη ζωή. Απέναντι σε αυτή τη σύψη και τη δυσοδεία της σημερινής εκμεταλλευτικής κοινωνίας, που έχει στο DNA της τη βία και τη γυναικεία ανισοτιμία, η μόνη ανάσα δύναμης και αισιοδοξίας είναι ο δρόμος της αγωνιστικής διεκδίκησης. Όσο αυτός ο δρόμος δυναμώνει, τόσο θα σπάνε στην πράξη οι σάπιες αξίες και τα σάπια ιδανικά που το σύστημα γεννά, μπροστά στη συλλογικότητα, την αλληλεγγύη, τον αλληλοσεβασμό. Εκεί χτίζεται πραγματική ασπίδα προστασίας για κάθε γυναίκα, απέναντι στην πολύμορφη βία που βιώνει, ώστε να μπορεί να στέκεται στα πόδια της, να είναι ίδια οικονομικά και κοινωνικά ανεξάρτητη, να βρίσκει το θάρρος και την αντοχή,
να παλέψει για μια ζωή απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση, απαλλαγμένη από τη βία, τη γυναικεία ανισοτιμία. Δίνουμε λοιπόν και σήμερα, φίλες και φίλοι, και από την εκδήλωση αυτή υπόσχεση ότι την οργή μας θα την κάνουμε δύναμη αντεπίθεσης.